Δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο. Το παιδί αυτό, το μεγάλωσα στα γόνατά μου. Μικρό παιδάκι έγινε κοντζαμάν άντρας και πατέρας, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Γιατί δεν μου απαντάς τα μηνύματα. Δεν μου απαντάς τα μηνύματα. Μα στέλνεις μηνύματα και εσύ θα σε απαντήσω. Δεν στέλνεις μηνύματα. Δεν. Έχεις γίνει και εσύ ντίβα. Πια έχεις γίνει η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και τώρα ξαφνικά θα μιλάς στον κόσμο. Ναι, πολύ δε, γι' αυτό είμαι. Ψωνάρα. Ψωνάρα. Είσαι ψωνάρα μεγάλη. Είναι μεγάλη ψωνάρα. Ναι, το βλέπω. Ρε εσύ Δημήτρη, τι λέει. Να σου πω κάτι έλεγε. Τώρα δεν πολύ λέει. Ρε Δημήτρη, ναι. Για ποιο λόγο πήγες να κάνεις εκπομπή απέναντί μου. Να σου πω. Ξεκινήσαμε πριν βγεις, πρώτον. Είπες να το πεις για την παρέα. Παρέα δεν πολύ, έχεις μόνο τη Ματίνα. Και τα παιδιά, και η Αλκατράς. Και τα παιδιά. Όχι, και εσύ εντάξει, έλεγα εδώ, ξέρεις μπροστά. Γιατί και εσύ σε έβαλε στο πλάι, δεν σε έβαλε από πίσω. Όχι, από πίσω κανείς, Δημήτρη, ό,τι έχεις ακούσει ψέματα. Είχα τη Μαντό πριν, όμως το προσπάθησε. Η Μαντό το προσπάθησε, η Άτιμη. Αλλά δεν έκατσε. Δεν έκατσε, όχι, είμαι πολύ εγώ αρνητικό σε αυτά. Πες μου λίγο κάτι. Ναι. Τώρα, να πούμε έτσι μια-δυο για το τι λέει ή να μην πούμε. Τι θες να πούμε, τι έχουμε. Πώς. Έχουμε περιορισμούς, υπάρχει στο κανάλι κάτι που σου λέει την αλήθεια, μου λέτε. Όχι, όχι, μισό. Όχι, όχι, μπορώ. Πήρε το OK. Πήρε το OK. Είμαι online με Ρωσία. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πες μου. Ο ΠΑΟΚ πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Αν δεν πήγε θα το καταλαβαίναμε, φαντάζομαι. Εδώ ένα φωτάκι και τέτοιο. Ναι, ναι. Μια χαρά πάμε, τέλεια, μπράβο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Πώς ήταν όλη η εμπειρία. Το έχεις ξανακάνει, δεν είναι πρώτη φορά. Το ξανακάνει. Είχα μια εξαιρετική πρώτη εμπειρία με τον Κροτέρο και την Κατερίνα. Στο Πάλεποτε Έψιλον, εδώ. Ήταν πάλι μια πολύ ωραία. Ναι, Πάλεποτε. Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Το καθημερινό εννοώ, γιατί με τον Κρατερό και την Κατερίνα. Ήταν άδειο το Σαββατοκύριακο. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι καθημερινό. Ναι. Ήταν πρωτόγνωρο. Είναι πολλές οι ώρες που είσαι στον έργο. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Είναι πολλές οι ώρες του. Θέλει δουλειά πολύ. Κοίταξε, θα ήθελα να έχει πάει καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι το παλέψαμε πάρα πολύ έντοιμα όλοι. Αυτό φαίνεται. Γίναμε μια καλή παρέα. Ήμασταν όντως εκεί για την παρέα. Δεν είχε την ανταπόκριση. Απλά ήσασταν για την παρέα. Ναι. Ευχαριστώ. Και μείνε στην παρέα πίσω. Κατάλαβες. Δεν βγήκε προς τα έξω. Κάναμε καλό καμαρίνι μόνο. Θα βγει. Εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι έχω αφήσει κατάρα στην ώρα. Συγγνώμη. Έχω αφήσει κάποια κατάρα και στον εαυτό μου έπιασε με το ξαναδέστε του. Να σου πω. Παίζει μήπως του χρόνου να πάω στον Αντένα να κάνω και εκεί μια αποτυχία και μετά από δύο χρόνια να έρθω εδώ με κάτι μεγάλο. Εδώ στο Open με μεγάλο χαμό πια. Και περιμένουμε εδώ, Δημήτρη. Κοίταξε, εξαιτία σου δεν έχω δουλειά. Εξαιτία σου και τη φίλη σου τη Ζέντα δεν έχω δουλειά. Έχει εκατομμύρια δουλειές, έχει δύο παραστάσεις. Πώς αυτά! Μιλάμε τώρα για να ταΐζω το παιδί μου, δεν μιλάμε για να κάνω το παιδί. Κάθε μέρα το ταΐζετε εσείς. Κάθε μέρα όπως η εκπομπή. Και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα αρχικά κόφτε τα. Τίποτα. Και μέρα παραμέρα. Θα βρουν αυτά, μην τα φοβάσαι, δεν ξέρουν. Έχει να φάει μόνο. Λοιπόν, έχεις την ταινία. Την εύχομαι. Έχεις διαβάσει. Ναι, όχι, ξέρω το δεύτερο ώρα. Τα λέτε τώρα. Δεν τα λέει κανείς. Το αγόρι με τη βαλίτσα στο θέατρο Κάπα. Στόπανε. Ναι. Ναι, φάνηκε. Άρα δεν με νοιάζει, ναι, μου το. Να το αυτοποιήσω. Μια εξαιρετική παράσταση για παιδιά, όχι παιδική. Από πέρσι δεν είναι. Είναι από πέρσι, είναι δεύτερη χρονιά, γιατί είμαστε δύο χρόνια sold out. Κάνουμε. Μπράβο. Θα συνεχίσουμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Είναι συγκλονιστική παράσταση και για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπω ενός αντρέ. Οικαστικά είναι συγκλονιστικό, γιατί έχουμε και συνδυάζει πάρα πολλές μορφές τέχνης. Έχει να κάνει με ένα αγόρι που ξεκινάει από τη Συρία, από την Ανατολή, από μια χώρα εμπόλεμη τέλος πάντων, και προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του μέχρι την πολιτισμένη Δύση, ας πούμε, για να βρει και να φτιάξει έτσι το όνειρό του. Κάθε Κυριακή σε 11.30 θέατρο Κάπα, σε απολαμβάνομαι. Βεβαίως. Και σε απολαμβάνομαι Taylor Made Company στο θέατρο Ζήνα. Ναι, Παρασκευή. Και άλλου δύο που είναι και αυτοί για τα κάγκελα, ο Ρούμπος και ο Φυσφής. Ναι. Αυτό είναι αυτοσχεδιαστικό, γι' αυτό είναι και tailor made. Ακριβώς. Το φτιάχνουν το κοινό. Κάθε βράδυ έρχεται το κοινό εκεί και διαμορφώνουν την παράσταση όπως ακριβώς το κοινό θέλει. Ρεσικής. Κάθε βράδυ άλλη παράσταση. Αρχικά. Είναι για την παρέα. Γι' αυτό. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τα πούμε. Είναι αυτοσχεδιαστικό όλο. Αρχικά να πούμε, ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος και από το YouTube το κανάλι που έχετε και τρελαίνετε εκεί πέρα, ότι είστε τρεις από τους πολύ ιδιαίτερους και καλούς ηθοποιούς σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι αυτοσχεδιασμού και ήσασταν είσαι ένα άτομο με τρία μυαλά καμένα και τα τρία. Αλλά είναι, δεν υπά, αυτό που κάνουν είναι παιδιά εξαιρετικό. Σε χειροκροτώ ως μεγαλύτερος. Ευχαριστώ.
Όχι, όχι, είναι, είστε εξαιρετικοί. Δέχομαι το χειροκρότημά σου. Είστε εξαιρετικοί, Δημήτρη. Είναι ένα υπέροχο ταλέντο αυτό που έχετε. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δουλεύετε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πολύ συντονισμό. Είμαστε μια καλή παρέα, όντως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να βγάλει μια παράσταση 2 ώρες, όπως και εσύ ξέρεις, στη Βερβερίτσα, στο θέατρο Βετάνια. Έτσι! Δεν ξέρω αν το έπαιξε σήμερα, δεν πρόλαβα. Σήμερα δεν το έπαιξε. Σα ευχαριστώ, το θέλαμε. Θα είμαστε εκεί, παιδιά, στο θέατρο Βρετάνια. Για πάντα! Θα είμαστε μέχρι την Κυριακή Βαΐων. Αυτή. Σε του χρόνου θα κάνετε. Του χρόνου τι θες τώρα. Ψάχνω δουλειά σου, λέω. Βρες αλήθεια. Ναι, βάλαμε κάπου. Δεν έχεις κλείσει για του χρόνου. Δεν έχω κλείσει. Τι κάνει. Θα δούμε κάτι, το συζητήσουμε σε λίγο. Μην φας τώρα το χρόνο που έχουμε να μιλήσουμε. Κάτσε, μην κλείσει για του χρόνου, μην σε βλάκα. Μην πάθει κανένα λουμπάκο και μου σταματάς παραστάσεις. Όχι, όχι. Θα το πάθω μετά το Πάσχα πια. Μα να σου πει, θα κάνει τώρα αλήθεια στήλο. Ήρθα στην παράστασή σου και είπατε λουμπάκο. Λέω, αν το πάθει και σήμερα. Μα γιατί ψάχναμε κι εμεί το κατσίκι, ήρθε να δει παράσταση, δεν τη μισή έμεινε με τη μέση μου. Και είδα τη μισή δηλαδή, δεν είναι τον. Η μισή ήταν πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα σου έχω κι άλλη μισή με το πρώτο Θεό. Όχι, θέλω να παίξουμε. Τι! Έλα, Βάνια! Τι! Θέλω να παίξουμε αυτό που παίζουμε. Τι παίζουμε? Τι παίζουν τα αγοράκια. Όχι, μην το πεις! Δεν το παγώ. Δημήτρη, με μη το παίξω. Έλα, παίξε, κλείνω. Κάτι λίγο, γιατί είχα ένα πρόβλημα. Είναι αυτό το παιχνίδι που έρχονται για μας. Ναι, το φαντάστηκα. Λοιπόν, κοίτα, Δημήτρη μου, τι θα κάνεις εδώ που ήρθες. Να με βάψεις τώρα με κραγιόν και με τέτοια. Όχι, ρε. Βάφτηκα χθες εγώ για όλους. Θα βάλετε μασκούλες, θα φέρνω εγώ κάποια αντικείμενα, θα πρέπει να έχετε τα χεράκια σας. Δεν θέλω να βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω. Δεν θα βλέπεις, δεν θα αγγίζεις. Έλα, μωρέ. Δεν θα αγγίζεις με τα χέρια, θα αγγίζω. Με τι θα αγγίζω? Θα στο βάζω στον άνθρωπο, έχει και παιδί. Πέρασε έξω. Θα μου τα βάλετε από πίσω. Αυτό δεν τα αγγίζεις ακόμα κι αυτό. Είναι κατάλληλη η εκπομπή. Θα μυρίζεις και θα ακουμπάς. Θα μυρίζω και θα ακουμπάω με τι, μωρέ, μου πεις όχι χέρια. Με το πρόσωπο, Δημήτρη. Δεν βλέπεις από κάτω. Μα είναι έτσι. Έλα, πάμε. Παιδιά, δεν κλείστα. Τάκησα, μωρέ. Ναι, τάκησα. Λοιπόν, θα πλησιάσετε προς το κέντρο. Έχω φέρει ένα πράγμα εδώ τώρα. Πρέπει να βρείτε τι είναι. Πλησιάστε, μυρίστε και λίγο εδώ. Θα χρειαστεί. Γιαούρτι, τι είναι? Όχι, καλέ. Τι είναι? Πάμε. Πού είμαι, ρε παιδιά, τι είναι ρε. Αυτό. Ξέρεις, είναι και πολύ βαρύ. Τι είναι? Να πιάσω, τι κάνω, μπορώ? Όχι, να πιάσεις. Γιατί με χτυπάει. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Καταλάβω, ο Νίκος είναι αυτό. Μυρίστε λίγο. Σκηνοτροφή! Ό,τι κάνω σκηνοτροφή! Όχι, περίπου, κοντά είσαι! Μεγάλο είναι! Μεγάλο! Ναι! Σκληρό! Σκληρό και μεγάλο! Αυτά είναι για τον Νίκο, δεν είναι για μένα! Και όχι, ούτε και τα σκηνά μου! Για τον Άντι είναι, έλα! Ποιον είναι, τι είναι! Με μια φαρτιά, τι άλλο να πω! Κόκαλο! Έλα, ναι! Κόκαλο! Κόκαλο! Τι, το βγάζουμε! Όχι, μην το βγάλεις ακόμα! Δεν βγάζω τίποτα, τα αφήνω! Κλείστα! Ναι, ναι! Πάμε! Είστε το επόμενο, έλα! Τι κάνω? Πλησιάστε! Τι είναι αυτό? Κοίτα, Δημήτρη, έλα! Ναι. Πολύ γνωστό πράγμα. Πάνα! Τι πάνα! Άντε ρε! Άλλο ένα φέρνω, περιμένε! Δεν μύριζε σαν το γιο μου, δεν μύριζε, κατάλαβε. Έχει τη στόμα, έλα τώρα. Πού το ξέρεις ότι απλώσα τα χέρια μου, βλέπεις? Πλησιάστε, μυρίστε και λίγο γευτείτε. Και λίγο γευτείτε. Σαν τη γη! Σαν τη γη! Ω, ναι, με τι! Μυρίστε, μωρέ! Με φράουνα! Σαν τη γη με φράουνα! Σαν τη γη με φράουνα! Κέρδισα! Δεν κέρδισες, κάνεις νούμερα, έλα! Ένα άλλο ένα! Πολύ καλό είναι αυτό, έλα από εδώ! Πού είστε, μωρέ! Λοιπόν, πλησιάστε, μυρίστε! Α, μωρέ! Τι είναι αυτό? Πάπρικα! Ναι! Τι! Πού κατάλαβα την πάπρικα, θα μας τρελάνει! Ωραία! Πόσο είμαστε, ποιος κέρδισε? Κέρδισα! Γιατί πάλι? Γιατί είναι ο παρουσιαστής, έτσι! Κέρδισα! Γιατί, για την παρέα! Δεν μ' άρεσε που κέρδισες. Δεν μ' άρεσε που ρουφάω σαν τη σκληφάρω σαν τη γη. Δεν είναι ωραίο. Με πάπρικα. Και αυτό το μεγάλο το σκληρό, το κόκαλο. Το μεγάλο το κόκαλο μας πήρε πολύ χρόνο, δεν το περίμενα. Να σε κάνω. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Μα είναι δυνατόν, ένας δεν μιλάει. Ναι. Να είστε καλά, να έχετε έναν υπέροχο μήνα, ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα εδώ γιατί. Να είστε καλά, γεια σας. Αλκατράς! Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλα σένα με ζητά. Μ' αυτή την αγανάκτηση γυρνά που σε αγαπάω. Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλα σένα με ζητά. Μ' αυτή την αγανάκτηση γυρνά που σε αγαπάω. Γυρνά πίσω, yes, στο τηλεφώνα.
πως υπάρχει ελπίδα ακόμα. Η μοναξιά βαρύ φορτίο, μόνος και σηκώνω εγώ για δύο. Γυρνά πίσω η έστω τηλεφώνα, πες μου πως